Καλησπέρα από το abula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Πετρούπολης, στο αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Χαλκεδονικού και Πατήσια. Ήρθε υπέρ της ομάδας των Παντησίων με 2-1. Μαζί μας έχουμε τον Μαρίνο Δημόπουλο, προπονητή της ομάδας των Παντησίων, και τον αρχηγό της ομάδας, τον Σταμάτη Ορφανό. Κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Εντάξει, ήταν ένα αποτέλεσμα που το θέλαμε πολύ εμείς, γιατί προερχόμασταν από τρία άσχημα αποτελέσματα για μας. Έχουμε βάλει ένα στόχο να καταφέρουμε να ανέβουμε στη Β' κατηγορία και αυτή η νίκη μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά. Ήμασταν καλοί, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Αλλά ο Χαλκιδονικός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Από το 0-2 όταν έκανε το πρώτο γκολ και το πήγε το μάτς 1-2, μετά ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι, αλλά ανταπεξελθήκαμε πολύ καλά και πήραμε το τρίποντο που ήταν ο σκοπός μας. Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, ήμασταν πάρα πολύ καλοί, και συγχαρητήρια εξ του αντιπάλους μας. Πολύ ωραία. Αντιμετωπίσατε κάποιους τραυματισμούς, είχατε κάποιες απουσίες από την ομάδα? Εντάξει, από την αρχή της χρονιάς σε κάθε παιχνίδι έχουμε απουσίες, αλλά έχουμε βάθος στο ρόστερ μας, πιστεύουμε στην ομάδα μας και δεν μας επηρεάζουν αυτά. Σε κάθε παιχνίδι εμφανίζουμε μια εντεκάδα η οποία είναι δυνατή. Για τους επόμενους αγώνες, τις επόμενες αγωνιστικές, θεωρείτε ότι κάποιοι αγώνες θα κρυθούν σαν ντέρμπι, θα είναι κάποιες δύσκολες ομάδες που θα αντιμετωπίσετε? Είναι ένας όμιλος ο οποίος αποτελείται από πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, βλέπεις την προηγούμενη αγωνιστική, θεωρητικά ήμασταν πρώτοι και παίξαμε με τον πρώτο τελευταίο, την Ειρήνη Πετρούπολης, μια εξαιρετική ομάδα, και ήρθαμε χει. Και σε κάθε αγωνιστική συμβαίνει αυτό. Είναι ένας όμιλος με αρκετές καλές ομάδες, οπότε κάθε αγωνιστική είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Για τις καινούργιες προσθήκες που είχατε στην ομάδα σας, την καινούργια σεζόν, τι έχετε να πείτε, έχουν ενταχθεί τα παιδιά, θεωρείτε? Ακόμα δεν έχουν ενταχθεί πλήρως. Περιμένουμε δύο παιδιά. Ακόμα όμως, επειδή δεν έχουν βγει τα δελτία, θα τα πούμε αυτά πιο μετά. Γιατί... Ωραία. Και κάποια άλλα σχόλια από τον αρχηγό? Σχετικά με τον αγώνα, ήταν μια χοντρική νίκη που την είχαμε σίγουρα ανάγκη, γιατί όσο όπως είπε και ο κ. Βασιλιάνοδος, δεν το κρύβουμε από την αρχή, το λέμε. Πρέπει να πούμε λίγο ότι τώρα θέλω ότι η ομάδα κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Όσοι παρακολουθούν το Αθηναϊκό Ποδόσφαιρο, βλέπουν ότι πρωταγωνιστούμε. Και νομίζω ότι φέτος ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ολοκληρωθεί και να αποδοθούν αυτές όλες τις προσπάθειες, γιατί γίνεται και μια πολύ καλή δουλειά. Είναι αξίζει να το πούμε και στο διοικητικό κομμάτι. Θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ένα πολύ ιστορικό σωματείο το Πατήσια, και θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα που θα φτάσει εκεί που τους αξίζει. Και σίγουρα αυτό δεν είναι στη γάμα Αθήνας. Οπότε με αρχή αυτή τη χρονιά θέλουμε να χτίσουμε κάτι δυνατό που θα επανέλθει η ομάδα εκεί που τους αξίζει. Είδαμε και αρκετό κόσμο που υποστηρίζουν για την ομάδα και ήταν ο 13ος παίκτης, το 10ος παίκτης μάλλον στην Κερκίδα. Εντάξει, δεν είχαμε κόσμο, γιατί όντως η ομάδα είναι, όπως είπαμε, ιστορική, και το καλό ποδόσφαιρο φέρνει και κόσμο στο γήπεδο. Έχει ακουστεί ότι η ομάδα φέτος που θα θέλει να παίξει. Έχουμε ένα πλάνο και το ακούμε στις οδηγίες εδώ του Μαρίνου, του προπονητή μας, και θέλουμε να έρθει ο κόσμος και τους θέλουμε κοντά μας, μα κάτι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Εμάς στο Αμπόλα μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είδαμε σήμερα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την πορεία της ομάδας σας στο πρωτάθλημα και ό,τι καλύτερο. Στηρίζει την Αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδιά.